City International 106,1 MHz FM Stereo. Παράθυρο στην πόλη ή στην πόλη από το παράθυρο. Μια εκπομπή με θέα στα αθέατα με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. Κάθε Δευτέρα στις 10.30 το πρωί. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή σας εβδομάδα. Είμαστε πάλι μαζί εδώ στο City International. Σήμερα έχω καλεσμένο στην εκπομπή τον κύριο Γιάννη Χατζή, μελετητή και ερευνητή του Θεάτρου Σκιών και γνωστό παίκτη του Καραγκιόζη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Χατζή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να μου πείτε αρχικά για την ιστορία του Θεάτρου Σκιών. Πού βρίσκονται οι ρίζες του? Οι ρίζες του, θα έλεγα, βρίσκονται στον πρωτόγονο άνθρωπο όταν παρατήρησε τη σκιά του και άρχισε να παίζει με τη σκιά του. Σήκωνε το χέρι αυτό, σήκωνε και η σκιά του το χέρι. Ίσως ήταν η πρώτη προσπάθεια μίμησης μέσω της σκιάς. Από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία. Αργότερα η σκιά, επειδή είχε ένα μυστηριακό χαρακτήρα, μπόρεσε και μπήκε, δηλαδή μπορούσε μέσω της σκιάς την ψυχή περισσότερο να την εκφράσεις. Σκιά είναι δυσυπόστατη και με αυτή την έννοια, δηλαδή είναι και δεν είναι, και κάπως έτσι η σκιά πήρε μυστηριακό χαρακτήρα, μπήκε στα διάφορα μυστήρια, όπως έχουμε πληροφορίες από την αρχαιότητα στα καβύρια, μυστήρια στο νεκρομαντίο, στην Ήπειρο χρησιμοποιούσαν τη σκιά και για λόγους εντυπωσιασμού και για λόγους αναπαράστασης κάποιων πραγμάτων, και από εκεί και πέρα κρατήθηκε στο ιερατείο για πάρα πολλά χρόνια, αιώνες θα έλεγα, και από ένα σημείο και έπειτα εκλακεύτηκε προς τα έξω και πήρε το δρόμο για να φτάσει στη σημερινή κατάσταση, έτσι όπως το βλέπουμε, δηλαδή με το λεγόμενο Θέατρο Σκιών. Εδώ να πούμε ότι πολλοί κόσμοι τα συγχαίει. Το Θέατρο Σκιών δεν είναι ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης είναι ένα κομμάτι, ένα τμήμα του Θέατρου Σκιών. Ας πούμε λοιπόν πώς και πού γεννήθηκε αυτός ο ήρωας του Θέατρου Σκιών. Πιο μπροστά να πω ότι αυτό που είπατε είναι κάτι πολύ σπουδαίο, δηλαδή που πρέπει να το τονίσουμε, γιατί στην Ελλάδα Θέατρο Σκιών έχει ταυτιστεί με τη λέξη, με το όνομα του πρωταγωνιστή Καραγκιόζη. Δεν λέμε πάνω στο Θέατρο Σκιών, πάνω στον Καραγκιόζη λέμε. Λοιπόν, και ο κόσμος έχει αυτή την εντύπωση. Όχι, υπάρχουν σε πολλά κράτη, υπάρχουν τοπικά εθνικά θέατρα Σκιών, όπου εκεί πέρα μέσα υπάρχουν άλλοι ήρωες, υπάρχουν άλλες υποθέσεις, είναι τελείως και τεχνικά ακόμα είναι διαφοροποιημένα εκείνα τα θεάματα. Ο Καραγκιόζης είναι ένας λαϊκός τύπος, ένας λαϊκός τύπος ο οποίος ξεπηδά μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές καταστάσεις, και σπέρματα αυτού του χαρακτήρα, αυτής της εμφάνισης, μπορούμε να βρούμε στον Αριστοφάνη, μπορούμε να βρούμε στο Βυζάντιο, μπορούμε να βρούμε στους μήμους του Βυζαντίου, πιο μπροστά μπορούμε να βρούμε μέσα στις αρένες της Ρωμαϊκής εποχής, από όπου ξεπηδάει και μέσα, το πήρανε αργότερα και η Κομέντια Ντελάρτε χρησιμοποίησε τέτοιους χαρακτήρες, τέτοιους τύπους και τέτοιες συμπεριφορές, ακόμα και τα ίδια γκάνγκ, για να περάσει, να τον ανοιχνέψουμε και στο Μολιέρο και στο Σέξπιρ μέσα, μπορούμε να τα βρούμε. Είναι ένας λαϊκός χαρακτήρας. Θα βρούμε παρόμοιους τύπους. Παρόμοιους τύπους, ναι. Όπου ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση το Οθωμανικό Θέατρο Σκιών, κάποια στιγμή έχει πρωταγωνιστές τον Καραγκιόζη και τον Χατζαβάτη. Ωραία, ας έρθουμε λοιπόν στον Καραγκιόζη για να δούμε
Πώς γεννήθηκε αυτός ο ήρωας με το συγκεκριμένο το όνομα, έτσι όπως... Κοιτάξτε, είναι, αυτό το ναι, είναι Καραγκιόζ, σημαίνει μαύρα μάτια στα τουρκικά. Υπάρχουν διάφορες έτσι, δεν θα πω θεωρίες, παραμύθια, διάφορες, θρύλοι. Θρύλοι, γιατί... Θρύλοι. Δεν είναι, δεν για είναι έτσι, γιατί ακούγονται... εθνικότητας ναι, πολλά λέγονται. Πολλά λέγονται, λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι θρύλοι. Ένας θρύλος λέει ότι ήταν, λέει, ένα τζαμί εκεί στην Προύσα και άμα πάτε στην πλατεία είναι, το βλέπετε το τζαμί, το χτίνιζε εκεί πέρα ο Ορχάμενος. Και ένα μνημείο εκεί για τον Καραγκιόζη. Ναι, βέβαια, και από πάνω είναι το μουσείο. Μέχρι προ λίγο ήταν και διευθυντής ο φίλος μου και σπουδαίος Τούρκος Καραγκιόζοπαίχτης, ο κύριος Σινασίμ. Λοιπόν, και ήταν, λέει, αυτός, ήταν μαζί με τον Χατζαβάτη εκεί πέρα οικοδόμη, αλλά ο Καραγκιόζης όλη τη μέρα έκανε αστεία και δεν προχάραγανε δουλειές, γέλαγε ο κόσμος, με αυτόν ασχολιόταν με το χτίσιμο. Τον σκότωσε ο Σουλτάνος, μετά όλοι ήταν λυπημένοι, πάλι δεν προχώραγε δουλειά και τελικά ο Χατζαβάτης, λέει, πήρε και έκοψε με χαρτόνια κάτι φιγουρίτσες και έπαιζε τα αστεία που έλεγε ο Καραγκιόζης κάπως έτσι. Μια άλλη λέει ότι ήταν ταχυδρομός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, μια άλλη λέει ότι ήρθε από το Σιάμ, κάποιες που λεγόταν Μαυρό Μάτης, κάποια... Κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν στηρίζονται πουθενά επιστημονικά. Και ούτε υπάρχει κάτι το οποίο να λέει ότι ο Καραγκιόζης υπήρξε ιστορικό πρόσωπο, και ο Χατζαβάτης. Φυσικά στην Τουρκία δείχνουν εκεί πέρα τον τάφο του Καραγκιόζη και του Χατζαβάτη. Τι να πω, μου θυμίζει λίγο κάποιες άλλες εποχές όπου μπορούσαμε να βρούμε 15 χέρια του Αγιώργη, 50 καλά, κεφάλια. Αυτά είναι για τουριστικούς λοιπόν, λόγους. Λοιπόν, κόκαλο για κόκαλο δεν πήγε χαμένο δηλαδή. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έναν οικοδόμο που κάποια στιγμή αν υπήρχε το σκοτώσαν, γιατί να κρατηθούν τόσο αιώνας ο τάφος. Λοιπόν, ο τάφος εκείνος είναι ένας από τους σπουδαιότερους, αν όχι ο πρώτος καραγιοζοπαίχτης της Τουρκίας, ο οποίος πιθανόν και να μην ήταν Τούρκος, ήταν Πέρσης, ο Μεχμέτ Κιουστερή, ο οποίος θεωρήθηκε ο πατέρας του Τούρκικου θεάτρου, του Οθωμανικού θεάτρου σκιών, του Τούρκικου θεάτρου σκιών, και θα έλεγα ότι αυτός είναι θαμμένος εκεί. Αυτά για την, έτσι, για την καταγωγή, λέγοντας πάλι ότι είναι πολύ όμορφα παραμυθάκια και εμένα μου αρέσουν. Αλλά θρύλοι, όπως το είπατε. Έτσι. Βρισκόμαστε επομένως στην Τούρκικη Αυτοκρατορία. Ο Καραγκιόζης αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερο ακροατήριο και αρχίζει να ταξιδεύει. Και να ταξιδεύει και να πηγαίνει πού? Κοιτάξτε, πιο μπροστά μας θα πούμε ότι και στην Τουρκία δεν είναι αυτόχθονας. Έχει έρθει είτε από την Περσία είτε από την Αίγυπτο. Πολύ η Αίγυπτος είχε θέατρο σκιών από τον 13ο αιώνα. Και πιο μπροστά, αλλά υπάρχουν του 13ου αιώνα, υπάρχουν ενδείξεις δηλαδή ότι υπήρχε θέατρο σκιών. Όταν καταλάβανε την Αίγυπτο οι Οθωμανοί, τότε και αυτό το είδος, γνωρίσαν αυτό το είδος και στην αρχή, είτε από την Περσία, όπως είπα πιο μπροστά με αυτόν τον Μεχμέτ Κιουστερή, ήταν ένα θέαμα που ήταν στενά σε επίπεδο μέσα αυλής του Σουλτάνου. Πεζότανε δηλαδή μόνο για εκεί πέρα. Αργότερα πέρασε και πήρε, επειδή είχε μυστηριακό χαρακτήρα, πεζόταν και στο Ραμαζάνι σε κάποιους δερβίσιδες, τεκέδες δερβίσιδων, ας πούμε, την εποχή του Ραμαζανιού και ακόμα παίζεται. Την εποχή του Ραμαζανιού υπάρχει έξαρση του θέατρου σκιών στην Τουρκία και αργότερα εκλαϊκεύεται, περνάει έξω στον κόσμο και αρχίζει να αναπαραστά και να βγάζει στο πανί σκηνές από την καθημερινότητα. Την καθημερινότητα, τη γειτονιά της Τουρκίας, το Μαχαλά θα έλεγα έτσι ακριβώς, της Τουρκίας και την εποχή. Εκεί πέρα Έλληνες που γνωρίσαν αυτό το πράγμα στην Τουρκία, ήρθαν εδώ πέρα. Ναι, τώρα καταρχήν να μου πει οι πρώτοι καραγκιοζοπαίκτες ποιοι ήταν, ήτανε Τούρκοι? Όχι, Έλληνες ήτανε. Οι οποίοι κάποιος Γιάννης Βράχαλης λένε ήταν... Αυτός που τον έφερε στην Ελλάδα. Ναι, αλλά υπάρχουν κι άλλο. Υπάρχει άλλη θεωρία ότι μία περίπτωση εισόδου είναι
από το Γιάννη το Πράχαλη, μια άλλη είναι ο Υπηρώτικος Καραγκιόζης από την αυλή του Αλή Πασάη, από τα Βαλκάνια. Ωραία, αυτό να μιλήσουμε τώρα. Πώς ήρθε στην Ελλάδα. Πόσοι? Πώς ήρθε στην Ελλάδα, ποιος τον έφερε. Δεν υπάρχει ποιος τον έφερε ένας. Υπάρχουν πάλι εδώ απόψεις. Μα πάλι υπάρχουν. Ένα είναι ότι έπαιξε ο Γιάννης ο Βράχαλης, κάποιοι κοντά του, να πούμε, ένα είδος Καραγκιόζη, αυτό σχεδί στην Τουρκία. Περίπου πότε μιλάμε, για ποια μιλάμε για το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Μάλιστα. Προς το τέλος κιόλας. Κάποιοι καραγκιοζοπαίχτες το γνωρίσαν εκεί πέρα κοντά. Στην αρχή όταν το φέραν εδώ στην Ελλάδα ήταν ένα θέαμα μόνο για άνδρες, ή πώς ήταν ο Καραγκιόζης, ήταν αυτό που ξέρουμε σήμερα εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, να πούμε το εξής, ότι όταν η Ελλάδα ήταν υποκατοχή υπήρχε θέατρο σκιών, αλλά υπήρχε οθωμανικοτούρκικο ναι. θέατρο σκιών. Αργότερα όπως είπαμε άρχισε να εξελινίσετε. Τι να σας πω τώρα, στην αρχή, όχι δεν ήταν θέμα για άντρες, αλλά συνήθως άντρες πηγαίνανε. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες εποχές για να μπει η γυναίκα και κινηματογράφη, ποιο δεν υπήρχε τότε κινηματογράφη, για να μπει ας πούμε σε μια παράσταση, η γυναίκα έβγαινε βαφτίσια, γάμους ας πούμε και πήγαινε και στο πανηγύρι του χωριού. Μάλιστα. Τι να πω. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι άμα έμπαινε μια γυναίκα τη λέγανε βγες έξω. Όχι, θέλω να σιγά, πω σιγά. Ο τρόπος που πεζότανε, μήπως περιείχε κάποιες βομολογίες, μήπως περιείχε... Όχι, δεν νομίζω ότι αυτά πολλοί τα λένε και... Κοιτάξτε να δείτε, στον Οθωμανικό Καραγκιόζη και ιδιαίτερα αυτός που πεζόταν στους Τεκέδες, υπήρχαν κάποια φαλικά σύμβουλα. Και υπήρχε ας πούμε ο Καραγκιόζης κάνει κάτι και τιμωρείται για το κακό, τιμωρείται το καλό θριαμβεύει, κάπως έτσι. Δεν νομίζω ότι εδώ τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδας προχωρήσαμε έτσι βομολογία. Εδώ πήρε άλλα χαρακτηριστικά, επομένως τα ελληνικά χαρακτηριστικά πώς έγινε αυτό, όχι, πώς εξελίχθηκε. Όχι, και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν ποιος ξέρει τι, εντάξει. Εξάλλου και τα φαλικά, τα σύμβολα και τέτοια σήμερα στα καρναβάλια τα κάνουν στην Κοζάνη, τα κάνουν στην πλατεία του χωριού. Ναι. Τέτοιου στυλ, μην πάμε παραπέρα. Δεν μιλάμε για πρόστιχα πράγματα. Μάλιστα, κατάλαβα. Έρχεται στην Ελλάδα εδώ, πώς παίρνει σιγά σιγά το χαρακτήρα τον εθνικό, τον ελληνικό? Κοιτάξτε να δείτε, όταν ένα θέαμα που θέλει να λέγεται και λαϊκό, και ήταν ο Καραγκιόζης και στην Τουρκία ένα λαϊκό θέαμα, έρχεται εδώ πέρα, εκείνο που φυσιολογικά θα του δώσει ζωή, που θα ανάσα, είναι τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, η ιστορία, οι κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις του χώρου όπου αναπτύσσεται. Έτσι και με κυρίαρχο πρόσωπο σε αυτό το πράγμα τον Δημήτριο Σαρδούνη ή Μήμαρο, που θεωρείται και ο πατέρας του ελληνικού Καραγκιόζη, ξεκινάει σιγά σιγά να παίρνει όλο το πολιτισμικό μας στοιχείο και να το μετοσιώνει σε τέχνη και συγκεκριμένα σε θέατρο. Αυτός έβαλε δηλαδή μέσα εικόνες από την ελληνική. Αυτός έβαλε από την ιστορία, από την καθημερινότητα. Κοιτάξτε να δείτε, εκείνη η εποχή ήταν μια παράξενη εποχή όπου η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει εθνικό πρόσωπο. Με λίγα λόγια, να σας πω τώρα παράδειγμα. Τα Επτάνησα είχαν μια τελείως διαφορετική παιδεία από ό,τι είχαν και η Πελοπόννησος. Η Πάτρα που θεωρείται η πατρίδα του Καραγκιόζη ήταν ένα λιμάνι μεγάλο με την απελευθέρωση, όπου εκεί πέρα συναντιόταν και οι Επτανήσιοι και συναντιόταν και οι Ρουμελιώτες, συναντιόταν και οι Πελοποννήσιοι. Ο καθένας από αυτούς όμως και στην ομιλία ήταν διαφορετικός και στον ντύσιμο. Έτσι καθημερινά ανέκδοτα γεννιότανε. Όπου ένας, παρατηρούσε τον άλλον. Ναι, όπου ο Επτανήσιος με την παιδεία του την Ιταλική, με τα ρούχα του εκείνα, την ομιλία του, πολλές λέξεις ιταλικές, πήγαινε και συναντούσε το φουσταλανοφόρο, όπου γινόταν καθημερινά διάφορα ανέκδοτα, ζωντανά πράγματα όμως, έτσι. Και αυτά τα πήρουμε μετά από μήμανος, έτσι γίνηκε και ο Σιόρ Διονύσιος. Έτσι γεννήθηκαν οι ρόλοι διάφοροι. Ναι, αλλά την τιμή δεν την έχει μόνο ο Καραγκιόζης, την έχει και το άλλο το θέατρο, το κατεξοχή θέατρο, δηλαδή ο Βυζάντιος στη Βαβυλωνία που έκανε. Τι, ναι. Η Βαβυλωνία το θέατρο, τι, ναι, είναι. Αυτό, μαζευτήκανε έτσι, να πούμε 7 ελληνικές καταγωγές, ναι, και οι οποίοι δεν μπορούσαν να συνοηθούν.
Επομένως αρχίζει από εκείνη τη στιγμή μια περίοδος μεγάλης ακμής για το θέατρο Σκιών και τον Καραγκιόζη. Ποιος ήταν ο ρόλος του στη διασκέδαση, γιατί αγαπήθηκε τόσο πολύ ο Καραγκιόζης? Γιατί μιλάει για τη γλώσσα του κόσμου, γιατί έπιανε τα όνειρα και τα μεράκια του, γιατί ήταν φτηνός, γιατί είχε μουσική και η μουσική ήταν αυτή την οποία άκουγε και ήταν τι είχε απέναντι. Απέναντι είχε, αν θέλετε, προσπάθειες δυτικών μπολιασμάτων, όπως είναι η όπερα, όπως είναι οι οπερέτες, όπως είναι εκεί μιας εποχής, όπως είναι ακούσματα που δεν είχαν σχέση με την ψυχολογία του Έλληνα ή, αν θέλετε, με τη μουσική του παιδεία. Και εντί αυτή περιπτώσει είχαν χαρτογραφηθεί αυτά τα θεάματα για κάποιες τάξεις πολύ πιο ψηλές. Και από ό,τι έχω διαβάσει, μάζευε περισσότερα, έκοβε περισσότερα εισιτήρια από ό,τι όλα μαζί τα αστικά θέατρα. Άμα ήμασταν αυτή τη στιγμή, είχαμε οπτικό, πώς το λένε, μπορούσαμε να δούμε. Μπορούσαμε να δούμε. Θα σας έδειχνα φωτογραφίες να βλέπατε μία μάντρα, μάντρα λέμε το καλοκαιρινό θέατρο του Καραγκιόζη, μία μάντρα Καραγκιόζη όπου θα βλέπεις μέσα να πούμε 500 άτομα και πάμε. Και όλοι μεγάλοι. Και οικογένειες, φαντάζομαι όλοι οι οικογένειες. Όλοι. Μπορώ να σας περιγράψω αυτά που είσαι εγώ τουλάχιστον μικρός, δηλαδή τη δεκαετία του 1950. Λοιπόν, πήγαμε στον Καραγκιόζη όπου ήταν και αξίζει να τα πούμε αυτά έτσι και λίγο για την νοσταλγία. Όπου ήταν, από νωρίς τρέχαμε πιτσιρίκια και βλέπαμε τι έργο θα έπαιζε και πέραμε τον παππού, τη γιαγιά, τη μαμά, τον μπαμπά, ο καθένας ανάλογα και το βράδυ πηγαίναμε όπου μέσα εκεί πέρα, ανάμεσα σε νυχτολούλουδα, ανάμεσα σε γιασεμιά και για τέτοια, ήταν στο βάθος η σκηνή και μπροστά ήταν η μουσική. Και όταν βάραγε τρεις φορές το κουδούνι, τα παιδάκια καθόμασταν στους πάγκους, 2-3 πάγκοι μπροστά και πίσω ήταν όλοι μεγάλοι, όπου είχαν και τραπεζάκια, συνήθως υπήρχε ένα σε καφενείο μέσα και μπορούσαν να πιούνε το ουζάκι με στραγαλάκια και έτσι, καμιά ελίτσα, μπορούσαν το λουκούμι, μοδοντογλυφίδα, πορτοκαλαδίτσες, γκαζόζα, εκείνη την τσάκ την γκαζόζα. Και όταν βάραγαν τρεις φορές το κουδούνι και σβήναν τα φώτα και ανάβαν τα φώτα του Μπερντέ, στα παιδικά μας μάτια ένας κόσμος πίσης και φαντασίας ξεδιπλώνονταν. Ένας κόσμος ονείρου. Ένας κόσμος που μας καλούσε και μας έλεγε, τουλάχιστον έτσι το βλέπαμε εμείς, ελάτε κι εσείς μέσα, να μπούμε κι εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να ζήσουμε μαζί με τον Καραγκιόζη, να βαδίσουμε όλοι μαζί τα μονοπάτια της Ρωμιοσύνης. Γι' αυτό αγαπήθηκε ο Καραγκιόζης. Εδώ πάνω να ακούσουμε και εμείς ένα τραγούδι του Καραγκιόζη, λοιπόν. Τα κολλητήρια. Σαράντα τώρα η κοκό, η κοκό, η κοκό. Σαράντα τώρα η κοκό, η κοκό, η το κουκούτσι αμυγδαλό, νίγδα, νίγδα, νίγδαλό. Και το κουκούτσι αμυγδαλό, νίγδα, νίγδαλό. Εδώ λοιπόν πάλι μαζί σας, παράθυρο στην πόλη ή στην πόλη από το παράθυρο, στο City International, στους 106,1 και κοντά μας είναι ο κύριος Χατζής, μελετητής και ερευνητής του Θεάτρου Σκιών και γνωστός παίκτης του Καραγκιόζη στη Θεσσαλονίκη.
Κύριε Χατζή, σε ποια, πέστε μας τώρα για την Θεσσαλονίκη, σε ποιους χώρους πεζόταν οι παραστάσεις τότε του Καραγκιόζη? Πιο μπροστά να πούμε ότι ακούμε τα τραγούδια που ακούμε, παίζουν και τραγουδάνε, είναι ο Σπύρος ο Καράμπαλης και ο Θέμης ο Καράμπαλης, και οι δυο μας έχουν κουνήσει το μαντήλι και μας είπαν το στερνό του αντίο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυο εξαίρετοι άνθρωποι του Καραγκιόζη. Έτσι για την ιστορία. Εγώ τους έχω κάνει φιγούρα και τους δύο και τους βγάζω έτσι για γούρι κάθε Χριστούγεννα και λένε τα κάλαντα. Έχω ηχογραφημένα τα κάλαντα τα δικά τους που τα λένε και τους βγάζω τις φιγούρες και... Την ερώτηση πέστε μου, γιατί λέγοντας εγώ ξέχασα την ερώτηση. Σε ποιους χώρους πεζόταν το θέατρο σκιών στη Θεσσαλονίκη? Να πούμε το εξής, ότι η Θεσσαλονίκη στέρισε πάρα πολύ με το θέατρο σκιών στο ξεκίνημα και φυσικά δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώτικα, γιατί η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε το 1912. Το 1912 που ενσωματώθηκε η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό το κράτος, στην Αθήνα λειτουργούσαν τουλάχιστον 30 μπερντέδες που γιομίζαν κάθε βράδυ. Ποιος θα σηκωθεί τώρα να έρθει να αφήσει ένα μπερντέ που γιομίζει κάθε βράδυ να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη που ο κόσμος δεν το πολύ ήξερε, δεν το ήξερε. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να μπουλιάζεται και εδώ πέρα, αλλά οι ρυθμοί ήταν πολύ πιο αργοί. Εκείνος ο οποίος θα μπορούσα να το θεωρήσω εγώ τουλάχιστον σαν πατέρα του Βροναδίτου Καραγκιόζη ήταν ο Χαρίλαος ο Πετρόπουλος, ο οποίος άφησε πολύ μεγάλο όνομα, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει μετά το 17 κυρίως στην περιοχή του Συντριβανίου, για να πιο μπροστά σε καφενεία τα οποία υπήρχαν εκεί τριγύρω στο Συντριβάνι, ακριβώς πάνω στην πλατεία, για να κάνει τη δικιά του μάντρα, το δικό του μπερντέ δηλαδή, εκεί που είναι τώρα το πάρκο Καρατάσου που λέμε απέναντι το Πανεπιστήμιο. Εκεί θα παίζει για δεκαετίες μέχρι σχεδόν και την... Ήταν η μόνιμη σκηνή του δηλαδή. Μόνιμη σκηνή. Θα παίζει μέχρι την κατοχή. Από τον μπερντέ του περάσανε όλα τα κοινωνικο-ιστορικά δεδομένα και οικονομικά δεδομένα της πόλης. Ήταν ένας, θα έλεγα, ρεπόρτερ στην ουσία, όπου κάθε πρωί κατέβαινε στις πιάτσες, πήγαινε εκεί που πηγαίνουν οι άνθρωποι μαζόξεις, οι αναθρήσεις, οι διάφορες φάρες, οι διάφορες συντεχνίες, και με ένα χαρτάκι, με ένα μπλοκάκι έγραφε αυτά που άκουγε. Το βράδυ στον μπερντέ του όλα ανεβαίνανε. Μην ξεχνάμε το 22 είχαμε την εγκατάσταση των προσφύγων. Από τον μπερντέ του περάσανε, έβγαλε τον Πόντιο, έβγαλε τον Καραμαλή, έβγαλε όλα αυτά, όλους αυτούς τους αχθοφόρους της προσφυγιάς, τους έβγαλε στο πανί του. Επίσης ο μπερντές του ήταν η αφετερία και το σχολείο για πολλούς άλλους καραγκιζοπαίχτες που αργότερα και αυτοί, θα έλεγα με μια βαλίτσα, με ένα μπαούλο στον ώμο με φιγούρες, όργωσαν τον βορολαδίτικο χώρο και γράψαν τη δικιά τους ιστορία, όπως είναι ο Νάσος, όπως είναι ο Βελής, όπως είναι ο Λαμπρινός, όπως είναι και μια σειρά άλλοι καραγκιζοπαίχτες, οι οποίοι δώσανε ένα παρόν, μπορεί να μην ήταν έντονο όπως ήταν της Αθήνας, αλλά αντί αυτή περιπτώσει είχε το δικό του χρώμα και συντήρησε εδώ πέρα όλη αυτή την, πώς το λένε, το θέατρο σκιών στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι ήρθε η κατοχή, είχαμε τη Μικρασιατική πόλη. Να μην πάμε. Μια φορά τέτοια πράγματα και αυτά εμπόδισαν. Πριν από την κατοχή, να πούμε λιγάκι, αυτοί γράφανε και τη μουσική, γράφανε και τους διαλόγους, όλα τα κάνανε. Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα κλασικό ρεπερτόριο. Ναι. Αυτό είναι για όλους τους καραγκιζοπαίκτες. Όχι τη μουσική, όχι. Τη μουσική ήταν η λαϊκή και η δημοτική μουσική, η οποία. Πέραν τη μουσική και την. Με τη βάζανε, ναι. Ό,τι κάνουν και σήμερα. Πολλοί από αυτούς γράφανε και έργα. Αλλά κυρίως υπήρχε ένα κλασικό ρεπερτόριο, το οποίο αυτό το ρεπερτόριο διαμορφωνόταν ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με τις συνθήκες. Κοιτάξτε να δείτε,
Κάθε παράσταση Καραγκιόζη, όποια και αν είναι, όποια και αν είναι αυτή, η κλασικότατη παράσταση, εγκυμονεί πάντοτε μια καινούρια ανάγνωση. Όπως συμβαίνει και με, ας πούμε, ένα έργο της κλασικής μουσικής. Δεν είναι ποτέ η ίδια με την προηγούμενη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν, αλλιώς την κάνει ο Φον Καραγιάν την διευθύνη, αλλιώς την διευθύνει ένας άλλος. Έτσι και εγώ μπορώ να πάρω τον Καραγκιόζη γιατρό σήμερα να τον παίξω εδώ κάπως έτσι. Η υπόθεση είναι η ίδια, αλλά στην ουσία δεν είναι η ίδια. Πάμε και να τον κάνω έτσι, να υπάρχει διαφορά. Αυτό κάνει ο Καραγκιόζο-παίχτης και πάντοτε με την έγκριση του κοινού. Είναι μια ομαδική δημιουργία. Πετάμε, ας πούμε, στο κοινό την μπάλα και ανάλογα πώς μας τη γυρνάει. Αν μας τη γυρνάει στο κεφάλι, κοιτάμε τι δεν πήγε καλά. Αν μας τη γυρνάει σουτάκι καλό, σημαίνει ότι εμείς καλά πάμε και να το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα. Τις φιγούρες ποιος τις κατασκεύαζε? Οι Καραγκιόζο-παίχτες. Όχι όλοι. Και σήμερα υπάρχουν Καραγκιόζο-παίχτες και τότε οι οποίοι δεν ξέραν να κάνουν φιγούρες. Δεν έπιαν το χέρι τους. Δεν έπιαν το χέρι τους. Μια ύπτια γραμμή να τραβήξουν. Πήγαιναν σε ένα άλλο Καραγκιόζο-παίχτη. Υπήρχε ένα άνθρωμα που ήταν στον κόσμο του Καραγκιόζη, σαν τραγουδίστρια, σαν βοηθή και κάνανε φιγούρες. Και του έλεγε, ρε παιδί μου, θέλω 10 φιγούρες. Πόσα λεφτά θες, πάρτα, του την έκανε τη φιγούρα. Κάπως έτσι. Και σήμερα έτσι γίνεται. Αλλά συνήθως οι ίδιοι οι Καραγκιόζο-παίχτες τις κάνανε. Και για να έρθουμε σε αυτό που είχατε αρχίσει να λέτε προηγουμένως, εποχές κρίσης, περιόδους κρίσης, γνώρισε ο Καραγκιόζης ποιες ήταν? Και αν δεν ήταν. Και αν δεν ήταν. Το θέμα δεν ήταν ποιες ήταν, ποιος ήταν. Λοιπόν, κοίταξε να δείτε, μια μεγάλη περίοδος κρίσης που ο Καραγκιόζης πραγματικά εκεί πέρα κινδύνευσε ήταν όταν εκλαϊκεύτηκε ο κινηματογράφος στην Ελλάδα. Εκεί πέρα τα πράγματα σκούραναν. Σκούραναν. Με το θέατρο και με την επιθεώρηση τα έβγαλε ο Καραγκιόζης πέρα. Τα έβγαλε. Δηλαδή τα συναγωνίστηκε, πώς το λένε, πρόσωπο με πρόσωπο και θα έλεγα βγήκε κερδισμένος. Άλλο κινηματογράφος και σαν τεχνολογία και σαν οπτική ήταν το κάτι άλλο. Άρχισε να υπάρχει δυσχέρεια. Όταν λέω εκλαϊκεύτηκε σημαίνει άρχισαν να χτίζονται κινηματογράφοι, να μπαίνουν παραγωγές, να είναι φτηνό το εισιτήριο. Κοίταξε να δεις τώρα ένα παιδί. Εντάξει, είναι το πανί του Καραγκιόζη που είναι και δυσδιάστατο, έχει τη μαγεία του και το τέτοιο του. Αλλά και ο Ταρζάν του Τζόνι Βαϊσμίλερ, αν θέλεις, ή ο Ζωρό, ή το Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες και το 20.000 λεύσεις κάτω από τη θάλασσα, αν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Και άρχισε να έχει ο Καραγκιόζης μια στενότητα, δηλαδή άρχισε να υπάρχει με ένα πρόβλημα, να δέχεται πιέσεις. Εκεί πέρα έχουμε και εμείς την ευθύνη τη δικιά μας, ότι αντί να κατά κάποιο τρόπο να εντείνουμε τα πλεονεκτικά στοιχεία του Καραγκιόζη που ήταν η λαϊκότητά του και η σύνδεσή του με τον ελληνικό λαό και τις μάζες, οι καραγκιόζο-παίχτες τουλάχιστον εκείνης της εποχής τι κάνανε. Νομίζαν ότι ανεβάζοντας έργα σαν αυτά που βλέπανε θα μπορούσαν κάπως να τα απεξέλθουν. Και έβλεπες τώρα να πούμε να παίζει τον Μπεν Χούρ ή ο Ταρζάν να παίζεται στον Καραγκιόζη και να το λένε Καπετάν Πρασινάδα ή Γκρέκο Ταρζάν ή κάτι τέτοια να πούμε. Αυτά τα πράγματα λιώνανε και την λαογραφική αξία του Καραγκιόζη και την παραδοσιακή του αξία, αλλά και εντί αυτή περιπτώσει ήταν, τι θα έλεγα ρε παιδί μου να πούμε, μια καρικατούρα, θέλετε, δεν ήταν η ουσία, δεν ήταν η ψυχή του Καραγκιόζη. Άρχισαν να γίνονται και άλλοι ήρωες, ήρωες του ποδοσφαίρου. Βγαίνανε σε χαρτάκια, τα παίρναμε τα χαρτάκια, τα παίζαμε. Αυτά ήταν οι διάφοροι μεγάλοι παίκτες εκείνης της εποχής. Υπήρχαν οι ήρωες, ο Ζωρό, εμείς παίζαμε παιδάκια και κάναμε τον Ταρζάν, κάναμε τον Ζωρό, ήταν άσο κινηματογράφος με τις ξυφομαχίες, με τους καμπόιδες, τι να σας πω. Και έτσι υπήρξε εκεί πέρα πρόβλημα. Τότε πολλοί καραγκιόζο-παίχτες κάναν πολλά άλλα επαγγέλματα, από μπουγιατζίδες μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, για να μπορέσουν να βιοποριστούν, να ανταπεξέλθουν. Και μετά αργότερα χρειάστηκαν να περάσουν κάποια άλλα χρόνια. Και να μιλήσουμε πιο ύστερα γι' αυτό, γιατί εκεί πέρα έχει να κάνει ρόλο η φυσιογνωμία του Ευγένιου Σπαθάρη. Έχουμε να πούμε και άλλα, ξανά θέλω να μου πείτε λίγο και για τους χαρακτήρες και για την ιστορία τους, τι συμβολίζει δηλαδή και τι ρόλο έπαιζε ο κάθε χαρακτήρας, αλλά θα μου το πείτε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που θα ακούσουμε. Να τα πούμε.
Παράθυρο στην πόλη ή στην πόλη από το παράθυρο. Μια εκπομπή με θέα στα αθέατα με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. Κάθε Δευτέρα στις 10.30 το πρωί. City International 106,1 MHz FM Stereo. Η εμπορία αυτοκινήτων Αδελφή Αλεξιάδη διαθέτουμε σύγχρονο συνεργείο, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, βελτιώσεις κινητήρων. Αδελφή Αλεξιάδη, πάντα δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Λάρισας. Τηλέφωνο 2351-035-768. Φελιτζιτά με τη Λουκία Περόνε. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. 9.30 με 11.30 το βράδυ. Στο City International 106,1. Το Crazy Holidays πάει κόντρα στη κρίση με φανταστικές εκδρομές. Διήμερο στο Μπάνσκο 39 ευρώ. Τριήμερο στην Κωνσταντινούπολη 129 ευρώ. Διήμερο στην Βόρεια Ήπειρο 69 ευρώ. Καθημερινές αναχωρήσεις για Κωνσταντινούπολη, Τίρανα, Σόφια. Crazy Holidays. Αριστοτέλους 10, τηλέφωνο 2310 24 15 45 και Μιχαήλ Καλού 14, τηλέφωνο 2310 500 383. Crazy Holidays. Γιατί τα ταξίδια θέλουν τρέλα. Παράθυρο στην πόλη ή στην πόλη από το παράθυρο. Αυτός είναι ο τίτλος της ραδιοφωνικής εκπομπής με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. Κάθε Δευτέρα 10.30 το πρωί. Παράθυρο στην πόλη, με καλεσμένους από το χώρο των τεχνών και των γραμμάτων. Εκπροσώπων φορέων που συμβάλλουν στην πολιτιστική και την οικονομική ζωή της πόλης. Παράθυρο στην πόλη, κάθε Δευτέρα 10.30 το πρωί, στον City International 106,1. Με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. Ξανά λοιπόν μαζί, φίλες και φίλοι, με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Χατζή. Κύριε Χατζή, ας συνεχίσουμε. Ήταν συμβουλικοί τύποι. Δηλαδή στο πρόσωπό τους συμπυκνώνονταν συγκεκριμένες συγκεκριμένα πολιτισμικά, οικονομικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά και τοπικά, θα έλεγα. Έτσι έχουμε τον Επτανήσιο, έχουμε τον Μπαρμπαγιώργο, ο οποίος αντιπροσωπεύει κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, την ορεινή Ελλάδα, ή αν θέλετε την αγροτική, όχι την ορεινή ακριβώς, την αγροτική Ελλάδα, όπως εμφανιζόταν τουλάχιστον στην περιοχή της ακμής του Καραγκιόζη, γιατί δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι είναι έτσι η αγροτική Ελλάδα. Αλλά εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα με τον ατυχή πόλεμο του 1897, όταν ρουμελιώτες στρατευτήκαν και κατεβήκαν στην Αθήνα και βγήκαν στην πλατεία Συντάγματος ο καθένας με την τοπιολαλιά του, αν θέλετε, για ξέρω εγώ, άρχισαν να δημιουργούνται και εκεί πέρα διάφορες καταστάσεις με τους τόπιους. Πάντα, δηλαδή εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες ντόπιοι, δεν γίνονταν, λίγανε, ούτε κυκλοφορούν και για τους πόντιους και για οτιδήποτε. Εδώ κυκλοφορούν για τους ξανθές, για τους κοντούς, για τους φαλακρούς, για ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κάθε τι το καινούργιο, έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ομορφούνιος, το παιδί της μαμάς του, ο άσχημος που είναι ωραιοπαθής, αυτός που δεν μεγάλωσε ποτέ. Μια τραγική φυσιογνωμία, να πούμε, ο οποίος στην ουσία θέλει να πιστεύει ότι είναι ωραίος, ότι τραβάει τις γυναίκες, αλλά εν διάφτη περιπτώσει έχει ένα πολυπαιδισμό, εκεί πέρα, είναι ένα στοιχείο που βγαίνει προς τα έξω, ο τζαμπαμάγκας, ο σταύρακας. Δεν έχει σημασία αν φοράει χλαμίδα ή αν φοράει το ζωνάρι απλωμένο κάτω, γιατί είναι μια φιγούρα, είναι οι κουτσαβάκηδες του Ψηρή εκείνης εποχής με τον Μπαϊρακτάρι που τους έκοβε το μανίκι, το ένα το μανίκι που λέει και το τραγούδι, αλλά εν διάφτη περιπτώσει είτε έχει τα μαλάκια καρφάκια και φοράει στη μύτη σκουλαρίκι, είτε είναι τότε ο τζάμπα μάγκας είναι τζάμπα μάγκας, είτε είναι σε γάιδαρο πάνω ή είτε είναι, να πούμε, σε 1400 κυβικά. Υπάρχουν. Ο Πεντζιαβάτης τι ήταν?
Ο Χατζιαβάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει να επιβιώσει. Είναι λίγο παραξηγημένος ο Χατζιαβάτης. Είναι κόλακας. Είναι δηλός. Δεν θα το έλεγα. Είναι αυτός ο οποίος φοβάται εμένα, αλλά τελικά κάνει πράγματα. Ο Χατζιαβάτης τα ηρωικά τα έργα. Ναι, αλλά βάζει το Καραγκιόζη μπροστά για να τα κάνει. Όχι, αυτός μέσα πάει, πηγαίνει στο σεράι μέσα, μαθαίνει, πάει λέει τον Καραγκιόζη, τρέχα γρήγορα, πάνε στον καπετάνιο να τα πεις, να τα κάνεις, να έρθει να κατεβεί από το βουνό, να πούμε γιατί κάνουν αυτό και αυτό οι Τούρκοι στα ηρωικά τα έργα ή εκείνο ή το άλλο. Δηλαδή, πολλές φορές ανεβαίνει και αυτό στο βουνό μαζί με τον Καραγκιόζη, πάνε εκεί πέρα. Δηλαδή δεν μπορείς να τον πεις σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι δεν ακουμπάει πάνω στο τραπέζι, ας πούμε, και λίγο θάρρος. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Αλλά μια αυτή περιπτώση χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται? Είναι ένα μεσαίο στοιχείο ανάμεσα στο κατώτερα στρώματα και στα ανώτερα. Κάποιος πρέπει να έρθει σε επαφή με τα ανώτερα στρώματα που είναι ο Πασάς, η Εξουσία, ο Δερβέναγκας και τέτοιοι. Ποιος θα έρθει? Ο Καραγκιόζης κατευθείαν δεν μπορεί να έχει επαφή. Κάποιος ανάμεσα χρειάζεται και κάνει, και κάνει το γεφύρο που λέγαμε και παλιότερα, ας πούμε. Τι γέφυρα. Και ο Καραγκιόζης τι ρόλο έπεσε σε όλα αυτά, τι αντιπροσώπευε, δηλαδή ποιον τύπο έκανε τον... Ο Καραγκιόζης, θα έλεγα, τις λαϊκές καταβολές με έναν τόνο υπερβολής, που είναι ένα θεατρικό σχήμα από την εποχή του Αριστοφάνη ακόμα. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε πότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να φορέσει ένα ζευγάρι παπούτσια, για το όνομα του Θεού. Στα σκουπίδια να ψάχνε θα βρίσκει. Πεινάω ποτέ, δεν ήταν χορτασμένος. Αυτά είναι υπερβολή. Αλλά το πεινάω του Καραγκιόζη, όχι τότε, αλλά και τώρα, είναι το πιο συνοπτικό, αλλά το πιο, έτσι όπως λέγεται αριστοφανικά, πάνω στην παράσταση, το πιο μεστό διεκδικητικό αίτημα του νεοέλληνα. Στο Πολυτεχνείο για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Σήμερα ψωμί, δουλειά, ελευθερία λέμε. 25 του Μάρτη παίζουμε έργα ηρωικά αυτή την περίπτωση και έχουμε τον ήρωα εκεί πέρα να αγωνίζεται για ψωμί, ψωμί δουλειά, ελευθερία, και αυτό αγωνιζότανε. Δεν είχαν κανένα άλλο λόγο να βγουν να πολεμήσουν, και σήμερα δυστυχώς για ψωμί, δουλειά, λευτεριά αγωνιζόμαστε. Πάει τα ίδια ακριβώς. Πόσα χρόνια μετά. Και ο άνθρωπος είναι ακόμα. Και έτσι θα είναι όσο θα υπάρχουν οι ίδιες οικονομικές συνθήκες. Αυτό, ο Καραγκιόζης είναι μια διεκδικητική φωνή. Πολλές φορές προηγείται της εποχής του. Είναι ένα πανανθρώπινο, θα έλεγα, μια πανανθρώπινη φωνή διαμαρτυρίας, ένα χέρι που τίνεται στο συνάνθρωπο. Και προπαντός, όταν με ρώτησαν κάποτε τι ζηλεύεις από τον Καραγκιόζη, τι θα θέλεις να έχεις, και μου το πάνε όταν έπαιζα, είχα 20 χρόνια που έπαιζα, πόσο ξέρω, εγώ πάγωσα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Τι θέλω εγώ να είχα από τον Καραγκιόζη? Και έλεγα το κουράγιο του, αυτό το πράγμα, γιατί ο Καραγκιόζης πέφτει, σηκώνεται και προχωράει, πέφτει η πίστη του ζωή. Πιστεύει στη ζωή ο Καραγκιόζης και πιστεύει βασικά στο ρόλο του ανθρώπου. Πιστεύει ότι δεν γεννήθηκε για να είναι κάτω, γεννήθηκε για να είναι ψηλά. Φοβάται όλα αυτά που θα γίνουν για αυτόν χωρίς αυτόν και λέει όχι σε όλους αυτούς που κουρέλια κάνουν τα όνειρά του. Δηλαδή, όπως όλοι μας, αν δεν κάνουμε πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, κύριε Χατζή, πιστεύετε ότι ο Καραγκιόζης είναι ο καθρέφτης της ελληνικής ψυχής? Ο Σκαρύμπας είπε ότι ο Καραγκιόζης είναι ο καθρέφτης όπου μέσα του η κοινωνία βλέπει τις ρητίδες του, τις ρητίδες της. Σκαρύμπας. Πολύ ωραίο. Αν και το 2010 νομίζω που είχε χαρακτηριστεί ο Καραγκιόζης ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Τουρκίας, έτσι έγινε από την UNESCO, υπήρξε πολύ μεγάλη φασαρία γύρω από το αν θέλουμε τον Καραγκιόζη να τον κρατήσουμε ή όχι. Δεν ξέρω, κοιτάξτε να δείτε, μου θυμίζει λίγο αυτό, να μπούμε στο ευρώ, να είμαστε στο ευρώ, να πάμε στη δραχμή. Λες και είναι το ευρώ και η δραχμή το πρόβλημα, και αν πάμε στη δραχμή ποιος ξέρει τι λύνεται, αν μείνουμε στο ευρώ ποιος ξέρει τι λύνεται. Αυτό μου θυμίζει τώρα, να τον κρατήσουμε, τον κρατήσουμε. Τι κάνανε οι Τούρκοι? Πήραν μια κασέτα του Τούρκικου Καραγκιόζη και είπανε κοιτάξτε, αυτό είναι η κληρονομιά μας, είναι Τούρκικο. Το είδαν οι άλλοι και λένε Τούρκικο είναι. Ας πηγαίναμε εμείς μια ελληνική, τον ελληνικό Καραγκιόζη, και θα λέγανε. Και θα πω τα λόγια του φίλου μου του Καραγκιόζοπαίχτη,
του Τούρκου Καραγκιουζοπέχη, του φίλου μου, που τον έφερα εδώ και κάναμε μαζί παραστάσεις, και όταν μίλησε προς το ελληνικό κοινό είπε το εξής: ο ελληνικός Καραγκιόζης είναι Τούρκικος και ο Τούρκικος Καραγκιόζης είναι ελληνικός. Και ένα στοιχείο από τον άλλο. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, τέτοιες βλακίες, να συναγωνιζόμαστε, να πούμε ποιος θα έχει τον Καραγκιόζη και τον Μπακλαβά. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι η τέχνη είναι ένα χέρι αλληλογνωριμίας και αλληλοβοήθειας και είναι αυτό που μας ενώνει και όχι αυτό που μας χωρίζει. Δηλαδή με συγχωρείς, η αδερφή Λιμιέρ, έτσι, υποτίθεται ότι κάναν τον κινηματογράφο. Υπάρχει Τσινιτσιτά, υπάρχει Χόλιγουντ, υπάρχει ρωσικός κινηματογράφος, ελληνικός που λέμε, ο ελληνικός κινηματογράφος. Το ένα ελληνικός είναι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν είναι, δηλαδή, τι να πω τώρα, να βάλω μέσα να πούμε να διαχωριστώ. Εγώ τον άλλο μήνα θα πάω Τουρκία. Να πάω να παίξω σε πανεπιστήμιο. Με φωνάζω να παίξω στο πανεπιστήμιο. Και ξέρετε τι μου λένε, τι μου ζητήσανε. Βασικά αυτό το πράγμα να πούμε, δηλαδή η άποψη αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα ήταν ότι η τέχνη μας ενώνει. Δεν είναι που μας χωρίζει. Τώρα από εκεί πέρα, αν ανασκοτωθούμε για τον Μπακλαβά, τι να σας πω, προτιμώ τον Μπαστούρμα. Καλά μας τα λέτε, κύριε Χατζή. Να περάσουμε λίγο τώρα και σε εσάς. Εδώ και πόσα χρόνια δίνετε παραστάσεις? Από πότε δηλαδή ασχολείστε με το θέατρο σκιών? 18 χρονών. Από 18 χρονών. Όχι πότε βλέπω, από 18 χρονών, 19. Ασχολούμαι στην αρχή σαν μελετής, ερευνητής, τύφλα μου δηλαδή, τώρα 19 χρονών. Οι μισοί Έλληνες γράφουν και οι μισοί Έλληνες δεν διαβάζονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, το να κάνει κανείς όνειρα δεν είναι ένα κακό πράγμα. Εγώ μπλέχτηκα στον κόσμο του Καραγκιόζη. Τι σας είπε, πώς επηρεαστήκατε? Τίποτα, να γράψουμε κάτι, παιδί μου, να γράψουμε κάτι. Και πήγαμε να πούμε στους καραγκιζοπαίχτες κοντά για να πάρουμε μερικά στοιχεία να γράψουμε. Και τελικά εκείνα που ήταν να γράψουμε τότε φυσικά δεν γράφτηκαν ποτέ, γράφτηκαν άλλα αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα. Αλλά κολλήσαμε κοντά στους καραγκιζοπαίχτες, μάθαμε την τέχνη σε ένα πολιτιστικό σύλλογο εδώ στην Ανάληψη παραπάνω. Είπαμε να κάνουμε τότε εκείνα τα χρόνια, ξέρω εγώ, ένα Καραγκιόζη για τα παιδάκια. Καλώς ήμουνα, ήρθε και ο διπλανός σύλλογος, έλα παίξε και σε εμάς, έλα παίξε και εκεί. Κάποτε ο σύλλογος διαλύθηκε, αλλά εγώ έμεινα. Και ακολούθησε την πορεία από τότε, χιλιάδες παραστάσεις. Παίζεται και στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Σε πολλές χώρες. Σεμινάρια, έγραψα έργα, πάνω από 45 έργα, 45-50 εκεί γι' πέρα. Αυτό τώρα θέλω να μιλήσουμε, για τα έργα που έχετε γράψει. Τα θέματά σας καταρχήν από πού τα δείτε? Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει, τι να σας πω. Βασικά εκείνο το οποίο θέλω να με τα έργα μου να δώσω είναι η φωνή αυτού του τόπου εδώ πέρα πάνω. Δηλαδή, εντάξει, ο Καραγκιόζης κάτω στη στερεά Ελλάδα, πιο κάτω, έχει άξιους εκφραστές. Αλλά εδώ πέρα πάνω έχουμε γεγονότα πολύ σπουδαία. Ας πούμε κάτω υπάρχει ένα έργο, η έξοδος του Μεσολογίου. Εγώ έκανα το χαλασμό της Νάουσας. 2 χρόνια μελετούσα, έγραφα βιβλία, πράγματα κακό, με βοήθησαν ντόπιοι, Ναουσέδη, Πέτρος το ίδιο αν μ' ακούς, γεια σου, και το παίξαμε στη Νάουσα, όπου ήταν πιστή αντιγραφή των γεγονότων, όπου μέσα πάρα πολλά δημοτικά τραγούδια και πολλοί διάλογοι του έργου ήταν δημοτική ποίηση. Έχω κάνει 2 χρόνια δουλειά, είπατε, για να βεβαίως το κάνετε αυτό. 40 φιγούρες, μόνο 40 φιγούρες καινούργιες γίνανε. Μόνο 40 φιγούρες καινούργιες. Πέρα να το γράψω. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Έκανα τώρα τελευταία, έκανα το έργο «Η ανατίναξη του Φετχή Μπουλέν» από τον Άβαρχο Βότση. Εν όψη των 100 χρόνων. Έχω κάνει το «Γίγαντα του Υποδρομίου», που είναι η ιστορία του Νέστορα και του Λίου με τον Άγιο Δημήτριο. Αυτό θα σας έλεγε, τη Θεσσαλονίκη τι έχετε? Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Τα πρώτα εγγένεια της Διεθνής Έκθεσης και ο Καραγκιόζης Τελετάρχης. Το στοιχείο της Θεσσαλονίκης, ένας θρύλος του Λευκοπύργου. Αυτό έχει βγει και συντήρη από την, από τον 958 και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Καραγκιόζης δασοφύλακας στο Σέιχ Σου.
Πάρα πολλά κι άλλα, τι να σας πω τώρα, δεν είναι αυτά μόνο. Δηλαδή παίρνετε από την ιστορία. Προσπαθώ, κυρίως, προσπαθώ. Και... όχι, ναι, αυτά όλα όμως έχουν και ο δασοφύλακας όσο έχει σου μέσα, έχει να κάνει, είναι ένα έργο περιβαντολογικού περιεχομένου. Ναι, αλλά δεν πιάνεται έτσι οικολογικά και μόνο. Μπαίνουν μέσα οι κοινωνικές αιτίες. Έχει πολλαπλά μηνύματα δηλαδή. Φυσικά και έχει πολλαπλά. Και πρώτα απ' όλα παίρνει τα παιδιά και τα κάνει να παίξουν αυτά. Δηλαδή ζητάμε τη συμμετοχή των παιδιών. Ένα θέατρο συμμετοχής. Παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, δίνουν αυτά λύσεις. Όπου κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας κάνουν να έχουμε αυτά τα μαύρα χάλια περιβαλλοντολογικά και ποιοι είναι αυτοί και τι τους κάνουμε. Και τα παιδιά τους φτύνουν. Καραγκιόζη λέει, άντε ρε παιδιά, τι τους κρατάμε και τους καμαρώνουμε. Έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί μιλάει και στην... τα λέει τα πράγματα ξεκάθαρα. Βεβαίως τα λέει. Δεν τα κρύβει. Βεβαίως τα λέει. Βεβαίως τα λέει. Δεν έχει, πάντα είχε μια γλώσσα που κόκαλα... δεν είχε και κόκαλα έσπαζε. Και αυτή είναι, σας λέω, πέφτει και σηκώνεται. Ακόμα και όταν τον δέρνουν ο Δερβέναγας, τηρεί την αξιοπρέπειά του και στην ουσία ρεζιλεύει τον Δερβέναγα. Και ο Δερβέναγας είναι η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η αστυνομία είναι. Τι είναι. Και έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα. Βλέπω εδώ διασκευές από Βιτσέντζο Κορνάρο, Σοφοκλή, Αριστοφάνη, Παπαδιαμάντη, έως Σίλερ και Σέξπιρ έχετε. Μου θυμίζει τώρα διάφορα πράγματα. Λοιπόν, Σίλερ. Περισμένη εβδομάδα του Σαββάτου ήταν εδώ από τη Ρόδο. Βγήκαμε παρέα ο φίλος μου Ήκουτας, όπου κάναμε εκεί πέρα, πήγα στη Ρόδο και έπαιξα και έκανα δύο έργα καινούρια. Το ένα λαογραφικού περιεχομένου ήταν ο γάμος της Τσαμπίκας, Τσαμπίκας και Τσαμπίκος είναι στη Ρόδο, και το άλλο ήταν ο Δράκος της Ρόδο. Ένα πραγματικό γεγονός όταν ήταν η υπότες στη Ρόδο, όπου ο υπότες Ντεκοζών ήταν ένας κορκόδηλος βασικά. Κάποιος τον είχε πάει εκεί μικρό, το μεγάλο τον πέταξε να βάλει καθώς έτρωγε κόσμο. Και τελικά το σκότωσε ο υπότες Ντεκοζών. Αυτό το πράγμα το έκανε ο Σίλερ, το έκανε έπος. Αυτό το έπος εγώ το δραματοποίησα και πριν κάποια χρόνια στο Γκέτε με είχαν φωνάξει, είχε γίνει μια διοργάνωση με ένα γερμανικό θέατρο σκιών, όχι θέατρο, με τις σκιές κινηματογράφους. Είναι μια διάσημη κυρία πεθαμένη χρόνια, τώρα υπάρχει μουσείο εκεί πάνω, και ήμουν εγώ με τη μεριά θέατρο σκιών και τα έργα φτηνής, ας πούμε, λίγο το όνομα είναι γερμανικό, τώρα δεν μπορώ να το πω, δεν μου έρχεται δηλαδή. Δεν πειράζει. Και έγινε διοργάνωση. Από εκεί και πέρα με τον Ερωτόκριτο μπλέξαμε με την Παγκρίτη εδώ στη Θεσσαλονίκη και κάναμε αυτή τη δουλειά, καμαρώνω για αυτή τη δουλειά και αυτή πολλά χρόνια με κράτησε να την κάνω. Παίχτηκε εδώ, παίχτηκε στην Αθήνα. Το παίξαμε στο Φρούριο του Ηρακλείου στο Κούλε με 1000 άτομα από κάτω. Ζωντανή μουσική σε τραγούδι Κώστα Πρατσινάκη. Λύρες, κριτικές και τέτοια. Το παίξαμε στην Καρτζάρμπα τη Σιτία, στο κάστρο μέσα, όπου είναι η πατρίδα του Θέμου του Κορνάρου. Από εκεί και πέρα, επίκειται αυτή τη στιγμή, έχω τελειώσει το Αρκάδι και ο Καραγκιόζης Καντιλανάφτης στο Αρκάδι και θα παιχτεί πάλι στην Παγκρίτια. Και από αρχαία Ελλάδα, όπως είπατε, διάφορα εκεί πέρα. Εντάξει. Και συγχρόνως μελέτες και εκθέσεις. Μελέτες, εκθέσεις εδώ στο εξωτερικό. Ναι, το ένα λειτουργείς βάρος του άλλου. Όταν ζωγραφείς δεν γράφεις έργα, όταν γράφεις έργα δεν παίζεις παραστάσεις, όταν κάνεις φιγούρες δεν γράφεις έργα. Είναι ανάλογα πώς είσαι εκείνη τη στιγμή και πώς αισθάνεσαι, τι θες να κάνεις, Να κάνετε συνέχεια διαφορετικά πράγματα. Ένα τώρα, χτες τέλειωσε το Μάρκο Μπότσαρη, να πούμε, λόγω 25 του Μάρτη. Έκανε τη φιγούρα του Μάρκου Μπότσαρη από χαρτόνι. Αυτό θα σας ρωτήσω αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Η φυτίλη μου σαβάγια σε βιδοβάμος. Εμελήνη σαρά κι εσύ βιζοβάμος. Ισπιεί τη λίμου σαβαγέ, σιβάμος σαβαγέ. Ισπιεί τη λίμου σαβαγέ, σιβάμος σαβαγέ. Thank you.
Σαλονίκα. Καημένο Σαλονίκα. Λοιπόν, ας πούμε, κύριε Χατζή, για τις φιγούρες. Να πούμε. Πώς τις φτιάχνετε, από τι υλικά? Δέρμα, χαρτόνι, πλαστικό είναι τα τρία υλικά που γίνονται φιγούρες, πανί, χαρτόνι είναι τα σκηνικά. Κάθε πράγμα είναι... Μόνος σας τις κατασκευάζετε εξ ολοκλήρου? Μόνος. Κάθε φιγούρα έχει, κάθε είδος φιγούρας έχει διαφορετική τεχνική στην κατασκευή της. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Κοιτάξτε να δείτε, το σκίτσο, η ζωγραφική, αν θέλετε, στον Καραγκιόζη, η κατασκευή της φιγούρας πρέπει να εξυπηρετεί, αν θέλετε, την οπτική πλευρά του θεάματος. Δηλαδή, μια φιγούρα έχει, δεν μπορεί να είναι όπως η κλασική ζωγραφική, να έχει μια αρμονία στα μέλη ή έτσι, είναι τελείως αλλιώτικα. Δηλαδή το κεφάλι είναι μεγαλύτερο, τα άκρα μεγαλύτερα, τα μάτια μεγαλύτερα. Αν τα κάναμε κανονικά έτσι όπως είναι, δεν θα φαινότανε. Η φιγούρα τη βλέπω άλλος και η απόσταση είναι 20 μέτρα, 30 μέτρα, 40 μέτρα. Δηλαδή πρέπει να είναι το χρώμα πιο έντονο. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες. Ο Καραγκιόζης ακολουθεί τη δικιά του αισθητική, τη δικιά του νομοτέλεια, όπως και η αγιογραφία. Η αγιογραφία επίσης είναι αυτή η οποία τη βλέπει την εικόνα από μακριά. Είναι ζωγραφισμένη από ψηλά. Άμα ήταν ζωγραφισμένη σύμφωνα να πούμε την κλασική ακριβώς αντίληψη του να χαράξεις μια γραμμή, το να βάψεις κάτι, δεν θα φαινότανε. Έπειτα, όπως και στην αγιογραφία, ο Καραγκιόζης η φιγούρα δίνει πληροφορίες. Κατά πρώτον, όπως και στην αγιογραφία, πρέπει να δείξει τον εσωτερικό κόσμο. Δηλαδή, όταν εγώ κάνω ένα γέρο, δεν είναι μόνο στην εμφάνιση γέρος. Εγώ πρέπει να φαίνεται αν είναι καλός γέρος, αν είναι στρίγλος γέρος, αν είναι γρουσούζης, αν είναι πλούσιος, αν είναι φτωχός. Σε ποια εποχή ζει και σε ποιο τόπο της Ελλάδας γεννήθηκε. Με αυτή την έννοια δηλαδή, έχω έναν γέρο όπου είναι με φουστανέλα, ξέρω εγώ, είναι ο γέρος που θα παίξει την κόλφο. Αυτόν όμως το γέρο εγώ δεν μπορώ να το βγάλω σαν γέρο σημερινής εποχής που έχει ένα κορίτσι για πάντρεμα και πάει να το παντρέψει. Ένα σωρό πράγματα δηλαδή που πρέπει έτσι, να συγκεντρώσετε πάνω στη φιγούρα. Η φιγούρα η ίδια δίνει πληροφορίες, όπως και η μουσική στον Καραγκιόζη. Όταν βγαίνει, ακούγεται η μουσική, λέει ας, από Μπαρμπαγιώργος έρχεται, από Διονύσιος έρχεται, από Σταύρακας έρχεται. Και η μουσική δίνει πληροφορίες για την εντοπιότητα, για την οικονομική κατάσταση, ακόμα ας πούμε και η συστηματική. Ο ερωτευμένος ο Γιασεμής θα βγει και θα έχει ένα τραγούδι του έρωτα. Μάλιστα. Είναι δύσκολο πράγμα να τη φτιάξετε τη φιγούρα, δηλαδή σας παίρνει πολύ καιρό? Ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά έχετε φτιάξει πάρα πολλές φιγούρες, γιατί και ακόμα και τώρα συνεχίζετε να φτιάχνετε, όπως ναι, μας είπατε προηγουμένως. Να μην πω πόσες, γιατί δεν θα το πιστέψετε, και ας να μην το πω καλύτερα. Όχι, πολλές. Μας το πείτε, γιατί όχι. Πολλές. Όχι, γιατί το λέω και δεν το πιστεύουν, αλλά δηλαδή... τέλος πάντων εγώ δουλεύω πολύ. Δουλεύω πολύ πάνω στον Καραγκιόζη, από το πρωί που σηκώνουμε μέχρι το βράδυ, όταν δεν έχω παραστάσει μέχρι το βράδυ. Και ακόμα και όταν δεν είναι για κάποιο συγκεκριμένο έργο. Όχι, 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 έχω φιγούρες. Αυτή... Να σας πω κάτι. Ασχολήθηκα με τον Τζακιτζή, έχω κάνει έργο και είχα μια φιγούρα του Τζακιτζή χαρτόνινη. Την οποία αυτή, έχω και δραμάτινη, έχω και πλαστική, αλλά χαρτόνινη, τη χάρισα στο φίλο μου τον Θωμά τον Κοροβίνη και το συνεργάτη που πήρε το βραβείο, το πρώτο βραβείο, κρατικό βραβείο μυθιστορήματος φέτος. Ποιήση, το πήρε ο Χριστιανόπουλος. Και εγώ δεν είχα, και λέω βρε παιδί μου να πούμε να κάνω τον Τζακιτζή. Κάνω τον Τζακιτζή. Μετά λέω καλά, απέξει Τζακιτζή, θα έχει ένα Τζακιτζή, ένα πρωτοπαλίκαρο δεν θα έχει. Κάνω και ένα πρωτοπαλίκαρο. Καλά, δεν θα έχει και ένα άλλο παλικάρι. Βγαίνουν στη συνέχεια. Και τελικά έκανα 5 με ζεμπέκι και στολές όλες εκείνης της εποχής, 5 διαφορετικές φιγούρες χαρτόνης, ξεκίνησα με μία.
Μου την έδωσε και έκανα τη Γενοβέφα. Πώς την έκανε, είδα κάπου σε ένα περιοδικό ένα φόρμα και λέω: καλέ, αυτό τι ωραίο φόρμα για τη Γενοβέφα. Έτσι μου ήρθε. Κάνω τη Γενοβέφα. Να μην την κάνεις και όταν ήταν στο δάσος που ήταν με τα ρούχα σχισμένα. Να μην κάνεις τον άντρα της, να μην κάνεις αυτόν που την πρόδωσε. Να μην κάνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το παιδάκι της. Να μην κάνεις το ελάφι που έπαιρνε το γάλα. Να μην κάνεις και δύο φρουρούς. Και πλάκα, πλάκα, πλάκα. Έκανα όλα τα έργα της Γενοβέφα, όλα τα πρόσωπα της Γενοβέφα και δεν ξέρω εγώ αν θα παίξω ποτέ τη Γενοβέφα και καπώς φαίνεται δεν πρόκειται να την παίξω. Αλλά ήταν το μεράκι. Έχω τον Ταρζάν. Έχω τον Φραγκεστάιν. Έχω τον Ταρζάν, έχω τον Φραγκεστάιν. Έχω τον Μποκοπίκο. Φιγούρα. Καταπληκτικό, αλλά το νούμερο δεν θέλετε να μας το πείτε. Γύρω στα 1500, 1300 μέχρι 1500 κάπου εκεί. Μπράβο σας. Να συνεχίσετε και να φτιάχνετε κι άλλους. Να σας ρωτήσω την ώρα της παρουσίασης, έχετε και βοηθό? Βεβαίως. Πόσους βοηθούς έχετε? Ανάλογα με το έργο. Άμα το έργο είναι πολύ πρόσωπο, χρειάζομαι πάνω από έναν ή άλλος έναν. Είναι σημαντικός και ο ρόλος του βοηθού, φαντάζομαι. Εισάξιος του καραγκιόζοπαίχτη. Ένας καλός βοηθός κάνει εξίσου την καλή την παράσταση. Ο Καραγκιόζης τι λέγεται τη σημερινή κρίση, κύριε Χατζή? Στη Βουλή τον στείλατε, ας πούμε, να διαμαρτυρηθεί? Τον έστειλα. Πέρασα από κάτω και άνοιξε ένα παράθυρο, ξέρεις, τελευταία ψάχνουν να βρουν βουλευτές, ψάχνουν να βρουν αυτούς που διώχνουν, ανοίγουν παράθυρα για να μπουν μέσα, για να ξεφύγουν, για να τους ξαναμαζέψουν, γιατί δεν τα βλέπουν, δεν μετράνε τα κουκιά και δεν βγαίνουν. Οι υπουργοί γίνονται τη χάρπα στη διάφορη και όπως πέρναγε ο Καραγκιόζης από εκεί, ανοίγει μια πόρτα, ένα παράθυρο, βγαίνει ένα κεφάλι, του λέει: ρε εσύ, ταυτότητα μαζί σου έχεις? Λέει: έχω. Έλα πάνω, να κάνεις τι? Ρε, έλα πάνω, λέει. Έρχομαι, λέει, ρε, τόσους βουλευτές έχετε, λέει, θα έρθω κι εγώ. Ανεβαίνει πάνω, μπαίνει μέσα, λέει: κάτσε, τι θέλεις? Λέει: να με κάνετε, λέει, και εμένα βουλευτή. Σε κάνουμε βουλευτή? Πώς σε κάνουμε βουλευτή? Πώς δεν με κάνετε, λέει, βουλευτή? Τότε ο πρόεδρος της Βουλής είχε πει Καραγκιόζηδες, κάποια στιγμή είχε πει Καραγκιόζηδες όλους τους βουλευτές. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά είχε γίνει μεγάλος δώρος. Κοίταξε να δεις, λέει, τόσοι βουλευτές, λέει, Καραγκιόζηδες. Ένα Καραγκιόζη βουλευτή δεν μπορείτε να το κάνετε? Και το ρωτάει ο Χατζαβάτση. Και μετά, να φασίσει Χατζατζάρη, του λέει, όταν ανέβαινα μέτρησα τα σκαλοπάτια. Ήταν 32. Όταν έφυγα, ξέρεις πόσα πρόλαβα να μετρήσω? Πώς? Μόνο τα δύο. Με τον τρόπο που έφυγε, εκτοξεύτηκε. Κοιτάξτε, το είπαμε προηγουμένως. Φοβάται για αυτά που γίνονται χωρίς αυτόν. Και αθίστατε σε όλους όσους κάνουν τα όνειρά τους σκουπίδια. Τα όνειρά του προσπαθούν να τα κάνουν οι φιάλτες και τα παιδιά μας χωρίς όνειρα. Δεν θα περάσει. Και τουλάχιστον αυτό είναι, αν με ρωτάγατε για ποιο είναι το μέλλον του Καραγκιόζη. Θα σας ρωτούσα αμέσως τώρα. Το μέλλον του Καραγκιόζη είναι το μέλλον όλων μας. Ή θα αντισταθούμε και θα μπούμε μπροστά, να πάρουμε τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών στα χέρια μας, ή θα σβήσουμε. Στη σύγκρουση με αυτούς που μας καταδυναστεύουν εξαρτάται και η ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα. Αυτά λέει ο Καραγκιόζης. Αντίσταση, επομένως, φωνάζει αυτό, ο Καραγκιόζης. Αυτό κάνει. Αυτό είναι το σύνθημα. Αυτό είναι. Τον δέρνει ο Δερβένοντας και πάλι είναι όρθιος και συνεχίζει. Η ανταπόκριση του κοινού πώς είναι σήμερα, κύριε Χατζή? Κοιτάξτε να δείτε, οικονομικά είναι δύσκολα. Οικονομικά είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε ένα σχολείο τα παιδιά αρρωσταίνουν, λιποθυμάνε από την πείνα. Αυτή είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και υπάρχουν φυσικά να είναι καλά οι φιλάνθρωποι. Θα έλεγα καμιά κουβέντα, τέλος πάντων, αφού έχουν απολύσει τον μπαμπά και φτάσαν το παιδί να πάει στο σχολείο και να λιποθυμάει από την πείνα, του δίνουν και ένα σάντουιτς, είτε είναι η εκκλησία είτε είναι το κράτος, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, για να μην λιποθυμήσει. Λοιπόν, υποκρισία. Αυτό το παιδί πάει στο κηλικείο και λέει: δώσ' μια τυρόπιτα, θα στην πληρώσω την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορεί, δεν έχουν λεφτά τα παιδιά να πούμε να πάνε πια μια εκδρομή, δεν έχουν λεφτά να πάνε να δουν ένα θέαμα με το ζόρι, με τα χίλια ζόρια. Τα σχολεία σας καλούνε να παίξετε? Καλούνε τα σχολεία, αλλά εκεί που καλάγανε 10 σχολεία, καλάει ένα. Επομένως και για εσάς είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσετε να σχολείστε. Είναι δεύτερη περίοδος κρίσης του Καραγκιόζη. Είναι δεύτερη περίοδος κρίσης. Όλοι εκεί πήγαν να βγάλουν τα μάτια τους. Με αυτή το ζωφερό μέλλον που υπάρχει, επομένως δεν θα υπάρχουν και
αυτοί που θα θέλουν να συνεχίσουν, οι μαθητές, να κρατήσουν την παράδοση του θεάτρου σκιών. Έχετε εσείς παιδιά, νέους που κοιτάξτε, να ενδιαφέρονται. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, κοιτάξτε, υπάρχει μια νέα γενιά καραγκιζοπαιχτών, ιδιαίτερα στην Αθήνα, η οποία κοιτάει να αποποιηθεί τα λάθη του παρελθόντος. Που είπα, ο Καραγκιόζης έχει κάνει πολλά λάθη, οι καραγκιζοπαίχτες δηλαδή, να αποποιηθεί τα λάθη του παρελθόντος και να αποδώσει τον Καραγκιόζη εκεί πάντοτε άνοικε στο λαό. Εκεί πέρα είναι, σε αυτούς επαφίεται το μέλλον του Καραγκιόζη. Το κατά πόσο θα μπορέσουν να εκφράσουν τα όνειρα, όπως πάντα έκανε ο Καραγκιόζης, τα όνειρα, τα μεράκια, τους πόθους, τα ντέρφια, τους καημούς αυτού του λαού. Και όχι μόνο, να τα πάρουν και να τα πάνε παραπάνω. Να τα πάρουν και τα πάνε παραπέρα. Σε αυτό το στίχημα, τι να σας πω, καλούνται όλοι. Ιδάλλως, το λέει και ο Καζαντζίδης, στο τραγούδι, όταν αγαπάμε εδώ πεθαίνει, εντάξει, τι να πω. Να σε ευχηθούμε. Αλλά είμαι αισιόδοξος από τη στιγμή που θα κάνουμε πια έναν Καραγκιόζη. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια παραμυθάκια ή ποντίκια, να τα λέμε ξού και φύγετε από εδώ πέρα να γελάνε όλα τα παιδάκια μαζί ξού. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε, να σταθούμε σε στέρεα πόδια και, όπως είπα, να εκφράσουμε αυτό που αισθάνεται ο γείτονας της διπλανής πόρτας. Και καιρό να πιούμε και καφέ μαζί του και να γνωριστούμε. Γιατί η Πάσχα έρχεται, έτσι, θα περάσουμε δίπλα για να μετρηλαμβάνει και δεν θα πούμε χρόνια να πολλά. Να ξαναβρούμε κάποιες παλιές αξίες που είχαμε ίσως και τις έχουμε. Πανανθρώπινες και σημερινές. Εμείς τις παραβλέψαμε. Εμείς τις παραβλέψαμε. Κάναμε και εμείς πολλά λάθη. Εδώ φτάσαμε. Μέσα από τα λάθη προχωράει η ζωή. Έτσι είναι πάντα. Στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζή για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Ο κύριος Χατζής είναι γνωστός παίκτης του Καραγκιόζη στη Θεσσαλονίκη, ερευνητής και μελετητής του Θεάτρου Σκιών. Θα σας ζητήσω πριν κλείσουμε, να κλείσουμε, να μας κάνετε λίγο με τη δική σας, με τη φωνή του Καραγκιόζη, να μας πείτε κάτι. Από μένα, φίλες και φίλοι, γεια σας. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα και ως τότε να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε. Και όπως λέμε εδώ πέρα με τον κύριο Χατζή, να αντιστεκόμαστε. Ας αντισταθούμε ακόμα και στην τρομοκρατία των μέσων ενημέρωσης, των ειδήσεων, σε οτιδήποτε μας... Στην παραπληροφόρηση. Γεια σας από μένα και ας ακούσουμε εσάς, κύριε Χατζή. Ναι, είμαι ο Χατζηγαβάτης. Σαν να τον καραγγείλω. Ναι, τι είναι ρε μαλαγάνα. Γεια σου βρε, καλημέρα. Πες βρε μια καλημέρα, του Θεού είναι η καλημέρα. Και η αδεκαρία τίνος είναι ρε. Τι να σε πω βρε. Αλλά τι βλέπω, στον 106,1. Τι δόξες είναι αυτές βρε Καραγκιόζη μου. Πα Δάφνες Καραγκιόζη, Δάφνες. Καλές οι Δάφνες ρε μαλαγάνα. Να τα σε ένα πιάτο από φακί μέσα ακόμα καλύτερα. Παράθυρο στην πόλη ή στην πόλη από το παράθυρο. Αυτός είναι ο τίτλος της νέας ραδιοφωνικής εκπομπής με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. Κάθε Δευτέρα 10:30 το πρωί. Παράθυρο στην πόλη με καλεσμένους από το χώρο των τεχνών και των γραμμάτων. Εκπροσώπων φορέων που συμβάλλουν στην πολιτιστική και την οικονομική ζωή της πόλης. Ακόμη εκπρόσωποι φορέων που συνδράμουν με τη δράση τους στην κοινωνική αλληλεγγύη. Παράθυρο στην πόλη, κάθε Δευτέρα 10:30 το πρωί, στον City International 106,1. Με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. City International 106,1 MHz FM Stereo.